Ξεκινάμε με τον πρώτο όμιλο, 16 ομάδες. Ήδη στα χαρτιά σας έχετε μπροστά, ξέρετε ποιες είναι οι ομάδες του πρώτου ομίλου της Β' κατηγορίας, το κύπελλο γνωστών. Θα ξεκινήσει Σεπτεμβρίου και ξεκινάμε. Αυτό, ρίχνω τα μέσα. ΑΕ Δήμου Μιστρά. Περιμένουμε, μην τυχόν κληρωθεί ομάδα της γάμα κατηγορίας. Αμυγλιακός. Ολοκληρώθηκε η κλήρωση της πρώτης φάσης του πρώτου ομίλου. Τα ζευγάρια. ΑΕ Δήμου Μιστρά, Κάστρο Καστορίου. Η Άκυνθος ΑΟ Χρυσάφων, Δυναμό Κροκαιών, Ποδοσφαιρική Ακαδημία Σπάρτης, Τα Αίγετος Παλαιοπαναγιάς, Διόσκουρη Πελάνας, Κεραυνός Λευκοχώματος, Σελασιακός, Καριά της Καριών, ΠΑΟ Αγίου Νικολάου Χαρισίου, ΑΕ Θεραπνών, Πανκραδιατικός και Δόξα Νοηγίου Αμυγλιακός. Λοιπόν, για το δεύτερο όμιλο, Ατρόμητος Αγίου Ιωάννη, Δόξα Πακίων, Ολυμπιακός Μολάων, Ύφεστος Βρονταμά, Αθλητικός Όμιλος Αγίου Βασιλείου Γηθίου, Ατρόμητος Οικιάς, Ταξιάρχες Νιάτων, Τρινασιακός, Αθλητική Ένωση Ασοπού, Κάστρο Μονεβασιάς, Ποδοσφαιρική Ακαδημία Νεάπολης, ΑΕ Δήμου Σκάλας και ΠΑΟΣ Μήνους, Αθλητικός Όμιλος Μυρτιάς. Ήδη ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του κυπέλου. Θα προκληθούν 15 ομάδες. Οι άλλες 15 ομάδες είναι μία της τέταρτης εθνικής κατηγορίας, ο Αθλητικός Όμιλος Κροκιών και οι 14 ομάδες της ΑΛΦΑ. Προχωράμε στη δεύτερη φάση, όπου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λακωνίας, στην δεύτερη φάση ο Αθλητικός Όμιλος Κροκιών, ομάδα της τέταρτης εθνικής, περνάει άνευ αγώνος για τους 16. Επίσης, θα περάσει μία ακόμη ομάδα άνευ αγώνος για τους 16 και θα είναι από τον τρίτο όμιλο, όπου στον τρίτο όμιλο έχουμε 15 ομάδες. Τον τρίτο όμιλο απαρτίζουν η Αθλητική Ένωση Περιστερίου Φιλισίου, η Αθλητική Ένωση Σπάρτης, ο Αθλητικός Όμιλος Δαφνίου, ο ΑΟ Λογκάστρας, ο Απόλλων Ξηροκαμπίου, ο Λεωνίδας Σπάρτης, ο Ολυμπιακός Γηθίου και οι νικητές του πρώτου ομίλου. Ετοίματα. Πότε θέλετε να παίξετε οι πρώτοι αγώνες, που είναι το μετεπόμενο Σαββατοκύριακο, 12 και 13, μέχρι την Παρασκευή. Αν έχετε κάποιο αίτημα για προτίμηση Σάββατο ή Κυριακή, μέχρι την Παρασκευή. Παρακτώ έτοιμα. Όπως σου είπα, θα αξιολογηθεί από την Επιτροπή. Έτοιμα, ευχαρίστως, μέχρι την Παρασκευή θα το υποβάλλετε, θα αξιολογηθεί από την Επιτροπή. Από την μετεπόμενη εβδομάδα θα γίνει το πρόγραμμα.